επάξιο μέλος της Ευρωζώνης, αλλά και ότι έχει τα εχέγγυα να ξεκινήσει μια ταχεία αναπτυξιακή πορεία αποκατάστασης του χαμένου εδάφους της τελευταίας εξαετίας. Αυτή η πορεία προς την ανάπτυξη αποτελεί πλέον μια απτή πραγματικότητα. Φυσικά το μέλλον δεν θα είναι ανέφελο, αλλά σίγουρα δεν θα θυμίζει την επώδυνη περίοδο που διανύσαμε ως τώρα. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η ψυχραιμία, η προσήλωση στους στόχους μας και η μέγιστη δυνατή πολιτική συνένεση μπορούν να μας οδηγήσουν στην οριστική έξοδο από την κρίση, πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Όσοι παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές γνωρίζουν ότι αυτές είναι πολλές φορές νευρικές και υπερβολικές τις αντιδράσεις τους. Όμως για την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας μιλάνε τα αδιάσυστα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της. Η χώρα έχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα που της επιτρέπει να κάνει μεθοδικά και λελογισμένα βήματα αποκατάστασης αδικιών. Η χώρα επίσης θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής που εκτελεί σε συνεννόηση με τους πιστωτές της. Η χώρα έχει δρομολογήσει σε συνεργασία με τους εταίρους της την υιοθέτηση μιας βιώσιμης λύσης για το δημόσιο χρέος της. Στην προσπάθεια αυτή μας στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ίσως μάθατε ότι σε λίγο θα ανακοινωθούν μέτρα που θα διευκολύνουν τη ρευστότητα, την παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τις τράπεζες, ούτως ώστε να διευκολυνθεί και η ρευστότητα από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Σήμερα έχουμε όλη μεγάλη ευθύνη να βλέπουμε μπροστά και να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να δώσει όθηση στην οικονομία και την κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Περνάω τώρα στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Με το άρθρο 1 κυρώνουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Δεδομένου ότι δεν είχε προβλεφθεί στην νεοσυσταθήσα Γενική Γραμματεία συγκεκριμένος τρόπος αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κρίθηκε αναγκαία η εν λόγω πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη λειτουργία της συγκεκριμένης Γενικής Γραμματείας, όσο και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των φορολογουμένων. Έτσι λοιπόν, και μέχρι να αναλάβει ο νέος διάδοχος του Γενικού Γραμματέα, με το παρόν άρθρο καλύφθηκε το κενό για τις ημέρες μεταξύ της παραίτησης του προηγούμενου και της ανάληψης καθηκόντων από τον επόμενο. Στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου εισάγονται συμπληρωματικές διατάξεις για την απλοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την εθυλική αλκοόλη. Προς άρση ανησυχιών που εκφράστηκαν εκ μέρους κάποιων βουλευτών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η διάταξη δεν αφορά τους μικρούς αποσταγματοποιούς, τους λεγόμενους διήμερους για ίδια χρήση, αλλά μόνο τους συστηματικούς αποσταγματοποιούς για επαγγελματική χρήση. Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου αφορά στην αξιοποίηση της κινητής περιουσίας της ΕΟΜΕΧ ΑΕ που έχει περιέλθει πλέον στο δημόσιο. Συγκεκριμένα, προβαίνουμε στην παραχώρηση χρήσης κινητής περιουσίας η οποία βρίσκεται στα ταπειτουργικά εργαστήρια που λειτουργούσε η προαναφερθήσα εταιρεία σε διάφορους νομούς της χώρας. Του Εύρου, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Δράμας, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Καστοριάς και Έτωλο Ακαρνανίας. Η περιουσία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από δήμους και άλλους φορείς. Η παραχώρηση θα περιοριστεί σε φορείς που εποπτεύονται από το δημόσιο, με πρώτη προτεραιότητα την παραχώρηση σε φορείς των τοπικών κοινωνιών με σκοπό την παραγωγή προϊόντων. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα να εκενωθούν τα συγκεκριμένα ενοικιασμένα ακίνητα
και να παραλυθούν από τους ιδιοκτήτες τους, προκειμένου το δημόσιο να μην επιβαρύνεται με δαπάνες ενοικίων. Σχετικά με το ερώτημα του εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Γελαλή για τις απαιτήσεις των πιστωτών του οργανισμού, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, δεδομένου το δημόσιο αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρείας. Επίσης, ο κύριος Γελαλής έθεσε θέμα προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για αυτά είναι αρμόδια η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε σχέση με το ερώτημα που έθεσε στην Επιτροπή η κυρία Βαλαβάνη για την παραχώρηση του κτηρίου της οδού Μαρίνου Αντίπα 86-88 στην Ηλιούπολη, δεν αφορά την ΕΟΜΕΧ ΑΕ, καθώς το συγκεκριμένο κτίριο αφορά περιουσία της εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, την ΟΠΕ ΑΕ. Όπως είναι γνωστό, ο ΟΠΕ συγχωνεύθηκε με το Invest in Greece σε ένα ενιαίο φορέα, τον οργανισμό Enterprise Greece, στον οποίο ανήκει πλέον το μισό κτίριο μέχρι τις 31/12/2014 και μετά θα μεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ. Το άλλο μισό ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει αποφασιστεί ότι θα στεγαστεί εκεί η ΔΟΗ Ηλιουπόλεως. Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία για τη χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων που να έχει γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο. Θα ήθελα στη συνέχεια να παρουσιάσω στο Σώμα την τροπολογία που έχουμε καταθέσει σχετικά με την αναδιατύπωση του άρθρου 27α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η εν λόγω ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης τροπολογίας που ψήφισε η Βουλή για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών. Ενσωματώνει τις τελευταίες απόψεις φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λεπτομέρεια μετά την ψήφιση της τελευταίας τροπολογίας, ρυθμίζοντας όλες τις παραμέτρους μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η άρτη ιδρυθήσα Τραπεζική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα εξαιρετικά δυναμικό και σύνθετο πεδίο πολιτικής, στο οποίο κάθε χώρα και το τραπεζικό της σύστημα οφείλουν να προσαρμόζονται. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πληρούνται οι προϋποθέσεις του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας III και ότι αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επάρκειας των εποπτικών τους κεφαλαίων. Η διάταξη προσομοιάζει την προηγηθήσα πορτογαλική ρύθμιση. Το δημόσιο ως αντάλλαγμα για την υποχρέωση που έχει αναλάβει προς τις τράπεζες αποκτά τη δυνατότητα να λαμβάνει ως αποζημίωση στο 110% υπό τη μορφή δωρεάν μετοχών σε τρέχουσα τιμή. Αυτό αντισταθμίζει επαρκώς τον κίνδυνο για οικονομική απώλεια του κράτους, το οποίο σημειωτέων μπορεί να μεταβιβάσει άμεσα τους παραστατικούς τίτλους είτε στους υπάρχοντες μετόχους υπό προϋποθέσεις είτε σε οποιονδήποτε τρίτο έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Με την αναθεωρημένη νομοθετική ρύθμιση πετυχαίνουμε θωράκιση των κεφαλαίων των τραπεζών, ίση μεταχείριση έναντι των άλλων τραπεζών του Νότου στα επερχόμενα stress tests και διατήρηση του κεφαλαιακού αποθέματος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη σε όλους τους βασικούς της στόχους, θωρακίζει το τραπεζικό σύστημα και μέσω αυτού και τις αποταμιεύσεις των πολιτών. Επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα και αναζητά τρόπους ώστε να προχωρήσει σε σταδιακή ελάφρυνση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Οι επόμενοι μήνες θα αποτελέσουν μια περίοδο επιτάχυνσης των μεγάλων τομών και μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στη χώρα να αφήσει για πάντα πίσω το οδυνηρό της παρελθόν. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα
απλώς να απαντήσω σε μια τροπολογία που κατατέθηκε από την κυρία Μπακογιάννη, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την κατατεθήσα τροπολογία εκ μέρους της κυρίας Μπακογιάννη, οφείλουμε να επισημάνουμε πως οι προτινόμενες ρυθμίσεις, η τροπολογία ήταν για τον ένφια. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ήδη αντικείμενο δράσης και επεξεργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών. Όσον αφορά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, σημειώνεται πως έχει ήδη συσταθεί επιτροπή υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας με τη συμμετοχή προσωπικότητων εγνωσμένου κύρους με βαθιές γνώσεις πάνω στην αγορά ακινήτων. Η επιτροπή αυτή ήδη εργάζεται προς το σκοπό αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού των διοικητικών αξιών των ακινήτων αναγεωγραφικές ζώνες, ώστε να αντανακλούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς. Σχετικά με τον ένφια, πρέπει να τονίσουμε πως η μείωση τόσο του κύριου όσο και του συμπληρωματικού φόρου ένφια αποτελεί ήδη στόχο της κυβέρνησης. Επισημαίνεται πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προλίγων ημερών προανήγγειλε την σταδιακή μείωση του ένφια, καθώς τα έσοδα από το φόρο αυτό θα μειωθούν σταδιακά από το 1,43% του ΑΕΠ κάτω από το 1% του ΑΕΠ, αρχής γενομένης ήδη από το επόμενο έτος, παράλληλα με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Το πνεύμα της τροπολογίας είναι στην κατεύθυνση των θέσεων που εξετάζονται από το Υπουργείο στο πλαίσιο που σας προανέφερα. Συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Ευχαριστώ.